Τελειώνει και αυτό το κομμάτι του 33ου Greek Economic Summit. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τρόπο για να κλείσουμε το συνέδριό μας παρά με τον Υπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και σας περιμένουμε όλους, μην το ξεχνάτε, στις 12.12, 8 η ώρα, στο round table που θα έχουμε με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, σε συνομιλία με τη Julie Lynn Tagland, την Area Managing Director της EY, και τον Ivan Greenberg, Chairman and CEO της Chubb. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη, it's over to you. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Κλείνοντας το 33ο Annual Greek Economic Summit με θέμα Big Bets in Challenging Times, θα συζητήσουμε ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Θα συζητήσουμε για τις επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδος σε μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Είναι χαρά να είμαστε μαζί. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι για μένα τιμή να είμαι εδώ και στο κλείσιμο, μάλιστα, αυτού του διημέρου. Οπότε ήταν πάρα πολύ πλούσιο, με σημαντικές συμμετοχές και με πολλές ειδήσεις. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ενωαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε από την πρώτη μέρα της θητείας μου στο Υπουργείο. Τώρα εσύ έχω κλείσει περίπου 3,5 χρόνια σε αυτή τη θέση και πιστεύω με κάποια καλά αποτελέσματα. Αλλά για να φτάσουμε εδώ, και εσείς κάνατε αυτό που έπρεπε. Ευχαριστούμε πολύ. Τις τελευταίες δύο μέρες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την αναπτυξιακή πορεία που ακολουθεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, για τα κονδύλια του πλάνου και Ταμείου Ανάκαμψης και τον μεγάλο βαθμό απορροφησιμότητας και κυριότερα για τις εντυπωσιακές επιδόσεις στο θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα μας και προφανώς για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, συνεργασίες και επενδύσεις. Συγχρόνως όμως είδαμε τα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις στις παγκόσμιες αγορές από τον αυξανόμενο πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές αναταραχές, το αυξημένο κόστος ενέργειας που δημιουργούν ένα ευρύτερο κλίμα ανησυχίας παγκοσμίως και κυρίως στην Ευρώπη. Πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανησυχία θα επηρεάσει την πραγματικά αυξανόμενη τάση προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας να αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό? Καταρχάς να πω απλώς για την ιστορία ότι πράγματι τα δύο τελευταία χρόνια, και το 2021 και το 2022, έχουμε δύο συνεχόμενα έτη με ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων. Μπορώ δεν να σας πω με τα βεβαιότητα στο ερώτημα που μου θέτετε ότι το 2023, παρά την κρίση, θα είναι νέο ρεκόρ. Και πώς το λέω αυτό με τόσο μεγάλη βεβαιότητα? Βλέπω τι συμβαίνει. Θα φέρω ένα νέο σημερινό που ακόμα δεν έχει παίξει πολύ, γιατί δεν πρόκειται να πάρει τη θέση με νέα επικαιρότητα. Σήμερα κλείσαμε το πρώτο τρίμηνο του κύκλου του νέου αναπτυξιακού νόμου για τον τουρισμό. Όταν κάναμε το νέο αναπτυξιακό νόμο, είχαμε δεχθεί μεγάλη κριτική στην Βουλή, γιατί είχαμε βάλει πολύ αυστηρά κριτήρια για να κάνει κάποιος αίτη στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Μια βασική διαφορά από όλους τους προηγούμενους είναι ότι για να μπορεί να κάνεις αίτηση πια στον καινούργιο νόμο, πρέπει να έχεις εξασφαλισμένη εγγράφος τραπεζική χρηματοδότηση. Άρα να έχεις σίγουρα τα λεφτά. Και αυτό είχε προκαλέσει στη Βουλή μεγάλη ανησυχία για το αν θα προλάβουμε και θα μπορέσουμε να έχουμε ενδιαφέρον σε αιτήσεις, με το γεγονός ότι αυτό θα ήταν ένα εμπόδιο ισχυρό για να κάνει κάποιος αίτηση. Δηλαδή δεν μπορεί πια να κάνεις αίτηση αν δεν έχεις οικονομική επιφάνεια. Στον πρώτο τρίμηνο κύκλο, είναι εντυπωσιακό το δάσκο, υπευλήθησαν 561 σχέδια συνολικής επενδυτικής δαπάνης 1,6 δισεκατομμύρια. Και είναι μόνο 3 μήνες, μόνο του ενός καθεστώτος από τα 12 καθεστώτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όχι μόνο δεν έχει σταματήσει ο πληθωρισμός και η κρίση την όραση για επενδύσεις, αλλά αυτές κινούνται με πρωτοφανές υψηλό ρυθμό και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, το τονίζω. Αν σε αυτό προσθέσετε ότι έχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψη το κομμάτι των δανείων,
περίπου ήδη 10 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένα επενδυτικά σχέδια, τα οποία είναι στη φάση της υλοποίησης. Θα υλοποιηθούν και θα ξεκινήσουν η υλοποίησή τους το 2023. Και αν σε αυτό συνυπολογίσετε τις αιτήσεις στη ΡΑΕ και στον ΑΔΜΙΕ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι αρκετά δισεκατομμύρια, τότε όλα αυτά συμποσούμενα δείχνουν ότι ήδη έχουμε κατοχυρώσει ρεκόρ και το 2023. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα. Η ταχύτητα με την οποία γίνονται πια επενδύσεις στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το γιατί μπορώ να θέλετε μετά να σας το εξηγήσω. Τώρα, δηλαδή όλα είναι ρόδινα. Όχι, προφανώς θα προτιμούσαμε να μην υπήρχε κρίση αυτού του πληθωρισμού. Προφανώς θα ήμασταν πολύ καλύτερα αν τα επιτόκια ήταν χαμηλά, όπως πέρσι και πρόπερσι. Και όχι τόσο υψηλά όσο είναι τώρα. Όλα αυτά ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα. Όμως και έτσι, η ζήτηση για επενδύσεις παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Και υπενθυμίζω ότι τόσο η πρόβλεψη της Κομισιόν για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2023 και το 2024, όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κάνουν ειδική αναφορά στις επενδύσεις και θεωρούν ότι οι επενδύσεις θα παίξουν τον κυρίαρχο ρόλο για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί οικονομολόγοι εκφράζουν την αισιόδοξη οπτική ότι αυτές οι προκλήσεις και τα προβλήματα που αναφέρατε είναι διεθνή, είναι κοινά σε όλους και μάλλον εισαγόμενα στην Ελλάδα. Δεν είναι ενδογενή προβλήματα όπως είχαμε στην κρίση των προηγούμενων ετών. Από την άλλη, η Ελλάδα κατάφερε να αντιμετωπίσει επιτυχώς και την σημαντική οικονομική κρίση και την πανδημία και να αναπτύξει ίσως κάποιες ικανότητες ανθεκτικότητας. Όπως σε συνδυασμό με την αξιοπιστία που έχει χτίσει αυτά τα χρόνια και με το Ταμείο Ανάκαμψης που αναφέρατε, ίσως είναι σε πολύ καλύτερη θέση ώστε να αξιοποιήσει ευκαιρίες. Θα πω και μέσω της αβεβαιότητας, ποιες είναι αυτές οι ευκαιρίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Λίγο, όχι κομιλφό, μου συμβαίνει με καμιά φορά. Η προκοπία μας του 2010 αποτελεί πλεονέκτημα στην παρούσα κρίση. Και θα σας πω το γιατί. Πρώτον, όσο αφορά το δημόσιο μας χρέος, είναι στο μεγαλύτερο μέρος σε άλλα κράτη και στον ESM και με κλειδωμένα επιτόκια για πολλά χρόνια μπροστά. Άρα, περίπου το 82% του ελληνικού δημοσίου χρέους δεν επηρεάζεται καθόλου από την αύξηση των επιτοκίων. Δεν νομίζω άλλη χώρα να έχει τόσο εξασφαλισμένο δημόσιο χρέος όσο εμείς. Δεύτερον, στον φόβο που δημιουργείται στην Ευρώπη ότι η άνοδος, η απότομη των επιτοκίων θα δημιουργήσει σε ένα κύκλο κόκκινων δανείων ή σε μεγάλη επιβάρυνση στα νοικοκυριά που έχουν στεγαστικά δάνεια ή σε επιχείρησεις που έχουν πάρει δάνεια, εμείς εξαιρούμεθα γιατί την προηγούμενη δεκαετία σχεδόν κανένα στεγαστικό δάνειο δεν δόθηκε στην Ελλάδα. Αυτοί δε που κατάφεραν να κρατήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια ενήμερα ήταν αυτοί που πληρώναν 4-4,5% επιτόκια. Γιατί αυτά είχαμε εμείς κατά την περίοδο του μνημονίου και της χρεοκοπίας. Άρα οι δικοί μας δανειολήπτες έχουν ήδη επιβιώσει από μια τέτοια κρίση και οι πιο αδύναμοι δεν πήραν δάνεια για να είναι τώρα σε κίνδυνο. Άρα είμαστε περισσότερο προστατευμένοι. Είναι κάπως σαν να έχουμε αντισώματα σε μια ασθένεια. Τρίτον, η Ελλάδα έχει άλλο ένα πλεονέκτημα. Αυτή η κρίση έχει πολύ μεγάλη σύνδεση με την ενέργεια. Είναι και ενεργειακή κρίση. Άλλωστε, το κυρίως ενέργεια του πληθωρισμού πρόκειται από εκεί. Όμως, σε αυτό το νέο περιβάλλον της ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα αποκτά ξαφνικά ένα πλεονέκτημα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι κάτι που εμείς μπορούμε να παράγουμε σε πολύ μεγάλες ποσότητες, γιατί μας το επιτρέπει η ηλιοφάνεια και ο άνεμος που έχουμε, ενώ ήταν όχι ανταγωνιστικές σε τιμές πριν, όταν το φυσικό αέριο ήταν πάρα πολύ φθηνό, και άρα έπρεπε να τις επιδοτήσει στην πραγματικότητα μέσω των διαφόρων ταμείων για τους ρήπους, τώρα έχουν γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστικές ως τιμή. Δηλαδή, πλέον είναι πιο φτηνό να παράγεις ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο από το φυσικό αέριο. Άρα, ξαφνικά, είναι κίνδυνο για κάποιον να παράγει πράσινη ενέργεια. Και πού θα πάει να παράξει πράσινη ενέργεια? Εκεί που είναι άφθονη. Και η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες. Γι' αυτό και θα δείτε ότι με τις αιτήσεις που έχουμε ήδη εγκρίνει στον ΑΔΜΙΕ και στη ΡΑΕ, για όρους σύνδεσης εννοώ, ο εθνικός μας στόχος που ήταν να παράγουμε 20 γίγα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030, επιτυγχάνεται με τις άδειες που έχουμε δώσει μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου του 2024. 6 χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πάμε να αυξήσουμε το στόχο από τα 20 γίγα στα 30 γίγα. Κατά 50% δηλαδή. Ακριβώς διότι έχουμε πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Και αν δεν είχαμε το δίκτυο, το οποίο μας περιορίζει λόγω χωρητικότητας, θα μπορούσαμε να πάμε και πολύ παραπάνω. Όσο αφορά δε τον τουρισμό, που είναι το άλλο κομμάτι
της οικονομίας μας. Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που το 2022 θα έχει μεγαλύτερες τουριστικές εισπράξεις από το 2019. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε παραπάνω εμείς. Το rebranding της Ελλάδας έχει βοηθήσει και στον τουρισμό. Οι μεγάλες αλυσίδες που έχουμε προσελκύσει αυτό το διάστημα και που χτίζονται, Four Seasons, One and Only κλπ, δίνουν πρόσβαση σε πελάτες που δεν είχαμε. Θα πω και το πιο ωραίο νέο. Στο Enterprise Greece έχει καταθέσει αίτηση για να γίνει να πάτε σε κρίση των στρατηγικών επενδύσεων, το πρώτο ξενοδοχείο, ποιο νομίζετε, της Goldman Sachs ο πλανήτη. Το πρώτο ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν το ξέρω. Asset management. Ναι, άρα λοιπόν, Χαλκιδική. Χαλκιδική. Για φανταστείτε ότι η Ελλάδα θα έχει το πρώτο ξενοδοχείο Goldman Sachs. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μια μεγάλη εταιρεία εμπιστεύεται την Ελλάδα, αυτού του Βεληνικού. Σημαίνει ότι οι πελάτες που πάει να προσελκύσει θα είναι πολύ υψηλού εισοδήματος, ακριβώς το τουριστικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να προσελκύσουμε. Και άρα αυτό δείχνει το μέγεθος της αλλαγής της χώρας. Τώρα, αν σε αυτό προσθέσεις. Κοιτάζει έχουμε... και άλλα ξενοδοχεία, οπότε πάει να κάνει αλυσίδα. Ναι. Πολύ καλό είναι αυτό. Στο διάστημα αυτό είχαμε τα ξενοδοχεία της Blackstone που ήρθε στην Ελλάδα. Έχουν έρθει πολύ μεγάλοι, δεν υπάρχει θέμα. Και έχουμε πλέον προσελκύσει και επενδύσεις στο κομμάτι της υψηλής τεχνολογίας που εμένα πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Να σου πω μόνο ότι την Πέμπτη το πρωί με τον κύριο Πρωθυπουργό θα πάμε να εγκαινιάσουμε το νέο τεράστιο data center της Digital Reality. Είχαμε κάνει την πρώτη φτιαριά πέρσι. Φέτος είναι έτοιμο, 9.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα το εγκαινιάσουμε και ταυτόχρονα θα κάνουμε τη φτιαριά για το επόμενο το οποίο ήδη χτίζει. Και από ό,τι έχω μάθει, ετοιμάζονται για να κάνουν και άλλα δύο. Άρα λοιπόν έχουμε και στον τομέα αυτό, Microsoft, Amazon Web Services, Google, Digital Reality κλπ. Έχουμε μια σειρά αμερικανικών επενδύσεων, να το πούμε και αυτό, γιατί είμαστε εδώ, σε υψηλή τεχνολογία που αλλάζουν την εικόνα της χώρας. Δύο ερωτήσεις με αυτά που είπατε. Ένα για τον τουρισμό και ένα για την τεχνολογία. Για τον τουρισμό, όντως, βλέπουμε και από έρευνες αλλά και από τις πραγματικές συναλλαγές τεράστιο ενδιαφέρον για τον χώρο του τουρισμού. Από πρόσφατη μελέτη της Deloitte, η Αθήνα είναι η ένατη πόλη αναφορικά με την ελκυστικότητα επενδύσεων στο κομμάτι του τουρισμού και η Ελλάδα είναι ο πλέον ανερχόμενος προορισμός για επενδύσεις στον τουρισμό. Βλέπουμε όμως ότι αυτές οι επενδύσεις κυρίως αφορούν εξαγορά και αναβάθμιση τουριστικών εγκαταστάσεων. Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε πιο greenfield, εκ νέου, σύνθετες αναπτύξεις που έχουν και μεγαλύτερο impact? Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Απλώς δεν είναι μόνο. Θα μπορούσα να αναφέρω 15 τώρα, που είναι τελείως από scratch, έτσι, από την αρχή. One and only στην GIA, παραδείγματος χάρη. Το μεγάλο project των Αράβων στην Κρήτη και το καθεξής. Άρα, είναι και τα δύο. Όμως, πιστεύω ότι η οικονομία λειτουργεί όταν έχει μια διάρκεια. Αυτοί που έρχονται και κάνουν τις επενδύσεις όπως η Blackstone ή η Goldman Sachs ή άλλοι που κάνουν renovation παλιών ξενοδοχείων, εφόσον δουν ότι προχωράει το πράγμα γρήγορα και πάνε καλά, θα έρθουν μετά να πάνε παραπάνω. Γιατί όλοι μπαίνουν λίγο πιο διστακτικά σε μια αγορά που είχε κακή φήμη στο παρελθόν. Στον χώρο της τεχνολογίας όπως. Και να πω ότι εδώ η Deloitte μας έχει βοηθήσει πολύ, θέλω να το πω αυτό. Deloitte είναι μια από τις επενδύσεις της εποχής της θητείας μου που με κάνει πολύ περήφανο για το πώς έχει προοδεύσει στη χώρα και στη Θεσσαλονίκη και γενικά στη χώρα. Μου δίνετε καλή αφορμή για τις επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας, των Digital Competence Centers και Innovation Center με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε Deloitte, Pfizer, την Chubb πρόσφατα και άλλες. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το κύμα με τη λογική ότι για να συνεχιστεί χρειαζόμαστε επαρκές, ταλαντούχο, καλά καταβλητισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε βάλει στο Ταμείο Ανάκαμψη ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για το upskilling και reskilling του εργατικού μας δυναμικού, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η επένδυση της Pfizer έδειξε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πάρα πολύ και τα Βαλκάνια και πιάσαν δουλειά εκεί. Άρα φαίνεται ότι έχουμε και έναν ταμιευτήρα, μια ενδοχώρα από ανθρώπους που έχουν skills και που θα ψάξουν να βρουν καλή δουλειά κοντά στις δικές τους χώρες. Και η Ελλάδα τους δίνει μια τέτοια δυνατότητα. Άρα όσο περισσότερες επενδύσεις τέτοιου τύπου προσελκύουμε, η ελεκτική μας δύναμη θα είναι περισσότερη. Και έχουμε και ένα μεγάλο ταμείο στο εξωτερικό από Έλληνες που φύγανε τα προηγούμενα χρόνια και που θα γυρίσουν αν εδώ τους δοθεί μια καλή δουλειά για να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα. Άρα, με συντονισμένα τα τρία, πιστεύω θα μας δώσουν το απαραίτητο εργατικό δυναμικό που χρειαζόμαστε. Αυτό νομίζω θα είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τα επόμενα χρόνια. Προφανώς.
Κρατάω την αισιοδοξία. Κρατάω την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα είναι σε εξαιρετική θέση για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που βλέπουμε. Κρατάω επίσης και την αναγκαιότητα να εντείνουμε το μεταρρυθμιστικό έργο και να μην εφησυχαστούμε στις επιτυχίες. Μας βλέπετε να είμαστε εφησυχασμένοι. Ναι. Το αντίθετο. Εμείς θέλουμε να τελειώσουμε οι εκλογές γρήγορα και να πάμε με νέα ορμή στην επόμενη θητεία να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα σε 4 χρόνια από σήμερα θα είναι μια πλέον τελείως καινούργια χώρα, μια πλήρως ευρωπαϊκή χώρα, απολύτως με ελεύθερη οικονομία, πολύ ανταγωνιστική, πλήρως digital. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί αν αυτή την τετραετία με τόσες αναποδιές έχουμε φτάσει εδώ, την επόμενη τετραετία που δεν θα συνεχιστούν φαντάμενα αποδιές πια για πάντα, θα μπορούμε να πάμε λίγο γρήγορα. Να φέρω ένα. Μια και κλείνουμε, φαντάζομαι τώρα. Θα το πω αυτό, ήθελα να υπάρχει και καταγεγραμμένο. Μπαίνοντας, είχα μια εξαιρετική έκπληξη και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπακατσέλο και επί της ουσίας και προσωπικά να τον ευχαριστήσω. Όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επί προηγουμένης κυβερνήσεως, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποφασιστεί να κλείσει το περίφημο εργοστάσιο του Σπίτσο στην Αθήνα. Που είναι ένα πολύ παραδοσιακό εργοστάσιο, μεγάλο και που γενιές Ελλήνων είχαν συνδεθεί με αυτό. Ήρθαν οι εργαζόμενοι στο γραφείο μου, μου είπαν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε υπογράψει να απολυθούν όλοι, με σεβασμό στα δικαιώματά του από την προηγούμενη ιδιοκτησία. Θέλω να είμαι ειλικρινή σε αυτό, και να μεταφερθεί η παραγωγή στην Τουρκία. Με πόνεσε αυτό, ήθελα να βρω λύση. Στην προσπάθεια να βρω λύση, συνάντησα τον κύριο Μπακατσέλο. Του είπα, στον ουρανό σε ψάχνα, στη γη σε βρήκα. Και έκανε πρόταση με την πυραμίδα. Δεν ήταν εύκολο, ήταν ένα δύσκολο deal, πιο δύσκολο από ό,τι νομίζει κάποιο. Χρειάστηκε δηλαδή τη δική μου παρέμβαση έντονα στο κλείσιμο. Όμως έγινε το deal. Το εργοστάσιο λειτουργεί. Μπαίνοντας, μου δόθηκε η πρώτη κουζίνα, έτσι, κινητή με τα μάτια από το νέο εργοστάσιο της Πυραμίδος, με τις υπογραφές των εργατών που βρήκαν δουλειά από την Πίτσος στην Πυραμίδα. Αυτό θέλω να σας πω ότι μου δίνει μια πολύ μεγάλη προσωπική χαρά ότι κάποιοι άνθρωποι θα μέναν χωρίς δουλειά, τώρα εργάζονται, έχουν πάλι προοπτική στη ζωή τους, χάσει κάποιες ενέργειες που και εγώ έκανα. Μου δίνει όμως και εθνική χαρά ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει και να παραμείνει ανταγωνιστική. Διότι μόνο ο τουρισμός και μόνο η ενέργεια δεν θα φτάσουν για να κάνουν λάθος που θέλουμε. Πρέπει να γίνουμε και μια παραγωγική χώρα. Βιομηχανία. Και θέλω να πιστέψετε ότι πιστεύω ότι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα όταν σε περίπου 2 με 3 χρόνια από σήμερα η παραγωγή μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και ξαφνικά θα πέσει πολύ η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα που τώρα παραμένει υψηλή. Ένα μεγάλο ανταγωνιστικό μας μειονέκτημα που είναι η ενέργεια θα γίνει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και τότε η παραγωγική μας δυνατότητα θα αυξηθεί πάρα πολύ. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι με όλα τα προγράμματα reskilling και upskilling που κάνουμε να έχουμε φτιάξει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό για να μπορούν τότε αυτοί να στελεχώνουν αυτά τα εργοστάσια που θα δημιουργηθούν. Και έχω πολύ όρους να δουλέψω γι' αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πολύ για όλα. Θα ήθελα να κλείσω με ένα σχόλιο μόνο. Φέτος έχουμε την επέτειο των 90 ετών από την ίδρυση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ελλάδα το 1932, όπου τα τελευταία 90 χρόνια έχουμε προσπαθήσει, έχουμε συμβάλει πολύ στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής, στο διάλογο αναφορικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές και την ευημερία των δύο χωρών, καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων. Θα ήθελα απλώς ένα σχολείο σας με την άποψή σας για νέες ιδέες, νέες συνεργασίες, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε και το Υπουργείο στην προσέλκυση νέων επενδύσεων τα επόμενα 10 ή 100 χρόνια. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για μένα, και εγώ ξέρω ότι είμαι υπουργός των επιμελητηρίων, δηλαδή έχω την εποπτεία όλων των επιμελητηρίων της χώρας, είναι πρότυπο. Είναι πρότυπο το πώς λειτουργεί, είναι πρότυπο το επίπεδο το οποίο διατηρεί, είναι πρότυπος ο τρόπος που μεταξύ τους συνεργάζονται τα μέλη του επιμελητηρίου. Στο διάστημα αυτό φέραμε πολύ μεγάλες, διάστημα θητεία μου, αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, για όλες έπαιξε θετικό ρόλο το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητηρίο, άρα έχουν μερίδιο οι άνθρωποι του επιμελητηρίου και φυσικά ο πρόεδρός του στην επιτυχία αυτή της χώρας. Δεν είναι προσωπική, δεν είναι του Γεωργιάδη ή του Μητσοτάκη. Είναι της Ελλάδος η επιτυχία αυτή. Είμαι ευτυχής γιατί στην περίοδο αυτή έχουμε τύχει να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ που είχαμε νομίζω ποτέ στην ιστορία μας. Εγώ πάντοτε ήμουν εξαιρετικά φιλοαμερικάνος, δεν ήμουν ποτέ από την άλλη μεριά. Απλώς τώρα συναντώ περισσότερους φίλους σε αυτή την όχθη του ποταμού
και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θέλω να πω ότι για μένα το μέλλον της Ελλάδας είναι στο να ενισχύσει τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι ο ηγέτης του ελευθέρου δυτικού κόσμου. Είναι η χώρα της δημοκρατίας. Αυτά που λέει ο εθνικός τους ύμνος για τη χώρα των ελευθέρων και τη χώρα των γενναίων είναι αληθινά λόγια, δεν είναι ψευτικά. Και η Ελλάδα σε όλη της την ιστορία, από την Επανάσταση του 1921, ακόμα και από την Αμερικανική Επανάσταση Ανεξαρτησίας που υπήρξαν Έλληνες που πολέμησαν εκεί, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ποτέ σε διαφορετικό στρατόπεδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα καταφέρουμε αυτές τις εξαιρετικά πολιτικές μας σχέσεις, καλές. Τις πολύ καλές μας σχέσεις στο αμυντικό τομέα πια, που είναι συγκλονιστικά ασθενές, να τις ισοφαρίσουμε, να τις ισορροπήσουμε και με αντίστοιχο επίπεδο οικονομικές σχέσεις, η ευημερία για τον ελληνικό λαό θα είναι πρωτόγνωρη. Και σε αυτό, επαναλαμβάνω, το λιμανικανικό εμπορικό μελτήριο να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ο θεσμικός συνεργάτης των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων για αυτό το πράγμα. Είναι το πρώτο πρόσωπο της Ελλάδος στην Αμερική και το πρώτο πρόσωπο που βλέπουν οι Αμερικανοί επενδυτές όταν έρχονται στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστώ πραγματικά όλους όσους έχουν δουλέψει για να έχουμε αυτή την ευημερία στην όλα αυτά τα ρεκόρ των επενδύσεων που είπαμε προηγουμένως και καταγράφει η Ελστάτ. Αύριο να πω ότι στις 12 μεσημέρι θα βγει και το τρίτο τριμήνου του 2022 και εκτιμώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Για όλα αυτά εσείς έχετε παίξει μεγάλο ρόλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι με αυτά τα λόγια κλείνουμε το 33ο Greek Economic Summit. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.